Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Δίο Ραϊμόνδη. Στο πλάνο μας είναι ο Ζαχαρίας Φώτης, που βραβεύτηκε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για το οποίο και θα μας μιλήσει. Ζαχαρία, σε ακούμε. Είναι ένας διαγωνισμός που ονομάζεται Eurovision Young Musicians, ο οποίος έχει τέσσερις φάσεις. Οι δύο πρώτες φάσεις γίνονται στην Ελλάδα για να βγει ένας εκπρόσωπος για την κάθε χώρα. Σε αυτές τις δύο φάσεις βγήκα εγώ πρώτος από τους Έλληνες μουσικούς, ανάμεσα 15 μουσικούς. Και τώρα οι υπόλοιπες φάσεις είναι στη Βιέννη, είναι άλλες δύο. Από εκεί πέρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 μουσικοί. Θα γίνει η πρώτη φάση σε κλειστό χώρο και ο τελικός διεξάγεται σε μια πλατεία, όπου συνοδεύει η ορχήστρα της Βιέννης. Πολύ καλά. Για τι όργανο μιλάμε? Κλαρινέτο. Κλαρινέτο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για σένα αυτός ο διαγωνισμός? Καταρχήν, έχεις ξαναλάβει έτσι μέρος ή είναι η πρώτη φορά? Έχω ξαναλάβει μέρος διαγωνισμός. Ωραία. Έχω πάρει και άλλα βραβεία. Αλλά αυτός ο διαγωνισμός ήταν, το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Και όπως κάθε διαγωνισμός, και αυτός είναι δύσκολος. Αλλά τα κατάφερες όμως. Έτσι νομίζω. Ωραία. Κάτι άλλο έτσι που έχεις να συμπληρώσεις σχετικά με αυτόν τον διαγωνισμό που θα έπρεπε το κοινό που ακούει να ξέρει? Θα έπρεπε να είναι ίσως λίγο πιο γνωστός ότι υπάρχει, για να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες συμμετοχές από παιδιά που πιθανόν να μην το γνώριζαν. Αυτό συνήθως πώς ανακοινώνεται για να το γνωρίσει κάποιος? Από διαφημίσεις, τηλεόραση και από δύο... και από τα οδεία ίσως. Από τα οδεία, έτσι. Πολύ ωραία. Και εδώ ο διαγωνισμός έγινε στο Δίο Αθηνών, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Θα σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία όπως και να έχει. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε βέβαια για τα λόγια που μας είπες. Ευχαριστώ πολύ.